Και θα πάμε στο Δήμαρχο Βρυλισσίων, τον κύριο Γιάννη Πισημίση, που είναι στη σύνδεσή μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ, Δήμαρχε, κύριε Πισημίση. Βλέπουμε και την εικόνα από νωρίτερα, από το εργοστάσιο στα Βρυλίσσια, και είδαμε και τις πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες και των εθελοντών και των πυροσβεστών, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, να βλέπουμε τις εικόνες αυτές από νωρίτερα, να περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Πριν από λίγο που είχαμε συνδεθεί, τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ δύσκολα. Ποια είναι η εικόνα και η ενημέρωση που έχετε? Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου. Η εικόνα είναι καλύτερη. Έχουν καταβληθεί υπεράνθρωπες προσπάθειες. Πρώτα απ' όλα από τις ίδιες τις δυνάμεις τις δικές μας, του Δήμου μας, που πραγματικά κατέβαλαν, έτσι, το λέω με κρυοπάθεια, υπεράνθρωπες προσπάθειες, τους εθελοντές, όλο τον κόσμο που συνέδραμε τις προσπάθειες αυτές, την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ με τα εναέρια μέσα, ιδίως στο δάσκος του Εστάνο, Βρυλίσσια. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο καθαρισμός του δάσους των Άνω Βρυλισσίων, που ήταν ένας βαθύς καθαρισμός και έλαβε χώρα τις προηγούμενες μέρες. Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη που μας πέρασε. Μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό, στο να μην επεκταθεί η φωτιά μέσα στον αστικό ιστό των Άνω Βρυλισσίων, που είναι πυκνός. Ακούσαμε ωστόσο, κύριε Πισημίση, πολίτες, συγκεκριμένα έναν άνθρωπο που εργαζόταν, ήταν σε άδεια, μας είπε, και επέστρεψε για να προφυλάξει την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, να καταγγέλει πως το απέναντι οικόπεδο ήταν εγκατελειμμένο και ακαθάριστο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο κύριος για το απέναντι οικόπεδο του καταγγελμένου. Σας λέω ότι είχαν καταγγελθεί. Εκεί πολύ κοντά στο εργοστάσιο ξυλίας που κεγότανε. Το εργοστάσιο ξυλίας αυτό δεν είναι στα Βρυλίσσια ακριβώς. Είναι στα σύνορα με το πάτημα Θαλανδρίου. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο πρόβλημα ήταν το δάσος του Αγίου Θεοκλήτου. Το οποίο είναι ένα πευκόφυτο και πανέμορφο δάσος. Και είναι ακριβώς πάνω το όριό του, στον αστικό, στον πυκνό αστικό. Άρα αυτή την ώρα, κύριε Πισημίση, κύριε Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος πως θα περιοριστεί η φωτιά και δεν θα επεκταθεί σε άλλες επιχειρήσεις και σε κατοικίες? Είστε αισιόδοξος για τη νύχτα? Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νύχτα. Η μάχη προφανώς συνεχίζεται. Δίνουμε μάχη με πιο μικρές αναζωπηρώσεις. Προφανώς δεν μπορούμε να καθυστάσουμε όμως σε καμία περίπτωση. Λυπούμαστε και στεναχωριούμαστε βαθύτατα, διότι κάηκαν σπίτια στην περιοχή Κρασά, που είναι τα Βρυλίσσια εκτός σχεδίου βέβαια, σε μια δασική περιοχή, αλλά κάηκαν σπίτια στην ανθρώπων μας. Και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πόσα σπίτια, Δήμαρχε, έχετε εικόνα πόσα σπίτια κάηκαν στην περιοχή Κρασά, που λέτε? Στην περιοχή Κρασά 10 σπίτια. Στην περιοχή που είναι εντός σχεδίου των Βρυλίσσιων δεν έχει καεί κανένα σπίτι. Μόνιμες κατοικίες αυτές στην περιοχή Κρασά? Μόνιμες κατοικίες, ναι, μόνιμες κατοικίες. Και καταστράφηκαν ολοσχερώς 10 κατοικίες. Καταστράφηκαν ολοσχερώς, ναι. Mm. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, με την έννοια του να υπάρχουν φωτιές με δυναμική, δεν υπάρχουν στα Βρυλίσσια. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, δεν καθυστάζουμε καθόλου, διότι πράγματι η βραδιά είναι μεγάλη. Άρα παραμένουν σε εγρήγορση και οι δυνάμεις φυσικά της πυροσβεστικής, αλλά και οι δυνάμεις του Δήμου Βρυλισσίων. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, Δήμαρχε, ελπίζω να ξημερώσει καλύτερα η μέρα η επόμενη, η αυριανή. Φυσικά θα είναι μια νύχτα συναγερμού, μια νύχτα όπου θα παραμείνουν όλοι σε εγρήγορση.